Καλό μεσημέρι. Η ποινή φυλάκισης 5 ετών επέβαλε σήμερα το μόνιμο κακουρίγιο δικείο Λεμεσού και σε κεκλεισμένων των θυρών διαδικασία εναντίον του 37χρονου κατηγορούμενου από τη Βουλγαρία, ο οποίος παραδέχτηκε χρήστο το αδίκημα της ανθρωποκτονίας για το θάνατο των 2 μηνών κορούλας του. Το άτυχο αγγελού διαπεβίωσε στο Μακάριο, ως γνωστό, στις 5 Τρίτου του 22 λόγω βαριάς κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης, την οποία προκάλεσε ο κατηγορούμενος, αφού όπως παραδέχτηκε το ταρακούνησε έντονα και δυνατά. Ο πατέρας 2 ημέρες μετά τη σύλληψη του προέβησε ομολογία και με μία κούκλα στα χέρια υπέδειξε στους ανακριτές, σύμφωνα και με την απόφαση του δικαστηρίου, του ΤΑΕΛΕΜΕΤΟΥ, πώς έγινε το συμβάν. Ακολούθως οι ιατροδικαστές προχώρησαν σε νεκροτομή επί της ορού και τα όσα διαδραματίστηκαν το βράδυ της Τετάρτης 2 Μαρτίου στην οικία του, καθώς και τον τρόπο που ταρακούνησε το άτυχο βρέφος, έγινε αναπαράσταση. Σύμφωνα και με τα γεγονότα, Χρήστο, τα οποία έγιναν παραδεκτά και από τις πλευρές, και από τις δύο πλευρές, ο 37χρονος κατηγορούμενος επέστρεψε από τη δουλειά του κουρασμένος και το βρέφος έκλαιγε ασταμάτητα. Μπορώντας να ακούσει το βρέφος να κλαίει, ο 37χρονος το είχε τρακουνήσει με αποτέλεσμα να το επιφέρει τον θάνατο. Μάλιστα. Αυγερινέ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, τώρα πάμε στα της παιδείας.